Έλα, έλα λίγο. Έλα. Έλα, πάμε λίγο από εδώ. Αχ, τι ωραία που ήρθαμε στο λουτράκι. Παντού είναι τέλεια. Έλα, έλα. Έλα να παίξουμε ένα κουλοχέρι. Κουλοχέρι, παιδί μου, είναι σωστό. Διάλεξε ένα πιο κουλοχέρι θες από όλους. Αυτό να μα είναι, αλλά να πούμε κάτι τώρα. Είναι σωστό εμείς να παίξουμε φρουτάκια. Έλα, μάθε μου ένα. Κάτσε, ρε παιδί μου, γιατί με όλα αυτά που γίνανε τώρα στην τηλεόραση με τα φρουτάκια, εγώ με πιάνω. Τι διαφορά έχει το φρουτάκι από τον κουλοχέρι, ξέρω. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα είναι. Κοίτα πόσους κουλοχέριδες έχει. Έχει, έχει, ένα τρελαίνεσαι. Πω, κουλοχέρι. Και να παίξουμε, λες τώρα εμείς αυτό. Ναι, έλα, βγάλε κανένα ευρώ. Κάτσε, αυτός εδώ ποιος είναι εκεί. Ποιον, αυτό είναι και πίσω από το χοντρό. Αυτό το χοντρό το βλέπετε, καλά, μην δείχνω κιόλας. Ναι, ποιος είναι. Δεν το ξέρω, αγάπη μου, ποιος είναι. Δεν είναι ο Μάκης. Ποιος Μάκης. Είναι Τριανταφυλόπουλος. Αϊ, καλέ που είναι ο Τριανταφυλόπουλος. Ξέρω, ρε. Αχ, δεν είσαι καλά. Αγάπη μου, δεν μπορώ, νιώθω έτσι τι ένα πράγμα. Βγάλε μένα τώρα το σκέτο, να με βγάλει στο κανάλι εκεί με τον Καψί και με τον Γκούγια και να με συζητάνε. Τι απόγω, στη δουλειά μου, ποια είναι η θέση. Σοπαρή που θα σε βγάλει, που καταρχήν δεν είναι ο Μάκης αυτός. Σίγουρα. Ναι, παιδάκι μου, και να σου πω κάτι. Εμείς τι φταίμε αν υπάρχει ασχροκέρδια με τους κουλοχέρδες. Δεν φταίει ο κουλοχέρης σαν θεσμός, ούτε εμείς. Ναι, έλα. Εγώ δεν θα χαλαρώσω, κατάλαβες, γιατί αυτός τώρα άμα δεν είναι. Τι φοβάμαι. Να το ζω, ποιος παιδί μου. Ο Μάκης είναι, δες το. Δεν είναι ο Μάκης, παιδάκι μου. Λες να είναι ο Μάκης. Λες να μας έχει πάρει στο κατόπι. Για ποιο λόγο. Να σου πω κάτι. Ο Μάκης έχει ασχοληθεί με το θέμα ρουλέτα, έχει βγάλει όχι, τίποτα βρώμες. Όχι. Πάμε στη ρουλέτα. Πάμε ρουλέτα, λες. Ξέρω εγώ, πάμε. Πάμε αλλά γιατί αυτό. Υπερβολή Μάκης μου, παράνοια είναι. Δεν είναι παράνοια, αγάπη μου. Πάμε να χαλαρώσει λίγο. Εγώ δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Του μοιάζει, πάμε, του μοιάζει, του μοιάζει. Ρε Φοδωρή, με το πουρο, με ντουμάνια σας πια, για όνομα του Θεού. Κάτσε τώρα, έτσι είναι το στυλ. Τι ψωνάρα, τι ήχος. Σιγάρε κλειντίσβο, τι είσαι μεγάλος. Το 21 βάζεις. Ναι. Το ύφος σου είναι... 21 κόκκινο. Αχ, μου κερδίσαμε. 21. Φέρε. Πα, και πουρο και χωρίς πουρο βλάχος έχεις μείνει. Φυσικά κύριε, τι τα έχεις καταστρέψει όλα, εδώ κοίτα. Πείτε του κι εσείς. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Έχω μία έμπνευση τώρα, να ποντάρουμε στο ένα. Όχι ρε αγάπη μου, άσε με, έχω διέστηση. Όχι. Ρε μωρό μου, άκου να σου πω. Περίμενε, καταρχήν μη φωνάζουμε. Πόσες φορές έχω πει ότι έχω και κληρονομικό χάρισμα, μου έρχεται. Ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, βάλε το ένα. Μου έχει έρθει το τιέρ. Τι τιέρ, τι είναι τιέρ. Ρε αγάπη μου, το τιέρ παίζω 12 νούμερο, του κόσμου τα λεφτά παίζω, δεν μπορώ να παίξω μονάχα. Το ένα. Ένα κόκκινο. Ορίστε, ήρθε το ένα, το βλέπεις. Καταλαβαίνεις, τα κερδίζαμε αν τα χώνεις το ένα. Αφού σου λέω είχα έμπνευση. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Μα είχα έμπνευση, γιατί δεν εμπιστεύεσαι. Πες μου τώρα ένα ποτέ νούμερο. Μια διέστηση που έχω, ποτέ. Έχουμε ένα νούμερο και τα βάζω όλα τώρα. Περίμενε. Άσε με. Γρήγορα. Το χάσα, δεν μπορώ. Γιατί το έχει χάρισμα. Το χάρισμα δεν φεύγει. Δεν είναι για χόρτα το χάρισμα. Όταν έρχεται είναι φλας. Τιέρ. Άντε πάλι τιέρ και ξετιέρ. Θοδωρή, αυτός εδώ ο τύπος δίπλα χάνει πολλά ώρα. Εντάξει ρε αγάπη, άστα να κάνει δουλειά. Μα ξέρεις γιατί γίνονται τελευταία και αυτοκτονίες και δεν τον βλέπω και κάπως κίτρινος. Να, όχι κάνει, κατάλαβες τι εννοώ. Να σας πω κύριε, συγγνώμη που επεμβαίνω, χάνετε πολλά. Μέχρι στιγμής τι? Έχω χάσει ένα σπίτι στη Λευκάδα. Ένα σπίτι στη Λευκάδα. Και τώρα τι χάσατε? Έχω και τρία μαγαζί. Αυτό τι μαγαζί? Το πρώτο μαγαζί έφυγε τώρα. Έχω άλλα δύο μαγαζί. Βιντεοκλάμπ, έχασε το βιντεοκλάμπ. Βιντεοκλάμπ, ε. Μάλιστα, κάτσε. Όχι δεύτερο μαγαζί, μην το κάνω. Έχουμε κάνα μαγαζί. Αυτό το μαγαζί θα το πειράξω, ό,τι και να γίνει. Τώρα πρέπει να παίξω για να ρεχώ. Κάτσε αυτό, κάτσε. Πω, τι είναι αυτό. 32 το κοινό. Πάει και το δεύτερο μαγαζί, με έχασε κι εσύ. Καλά, εγώ τι χάνω. Αυτό το μαγαζάκι, εγώ λέω να έχουμε ένα μαγαζί για σιγουριά. Δεν άστο τώρα πειράξω. Αυτό τι μαγαζί είναι? Άσε τώρα τι μαγαζί είναι. Σούπερ μάρκετ. 10 μαύρο. Το πήραμε! Πήραμε μαγαζιά πίσω!
Όχι, όχι, όχι. Τώρα πήραμε το σπίτι στη Λευκάδα. Α, στη Λευκάδα, το πήρε. Καλό σπίτι στη Λευκάδα. Ε? Πρώτο στο κύμα. Στο κύμα, μπράβο. Μας χρωστάτε ένα βίντεο κλαπ, ε. Μαύρο. Εντάξει είμαστε τώρα, μην παίζουμε άλλο, έτσι. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Είναι αρρώστια αυτό. Αυτό είναι αρρώστια. Δεν είναι. Δεν είναι normal. Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε. Γιατί γυρίζει. Όλη η περιουσία σου είναι αυτή τώρα. 32. Τα χάνει όλα. Άλλο μαγαζί σπίτι δεν υπάρχει. Κύριε, είστε καλά. Και το είπα εγώ. Μαύρη γραβάτα είδα. Τι? Η γραβάτα μου το φταίει. Η γραβάτα σου φταίει. Κοίτα να δεις τώρα. Και έχει και ρίγες, δεν είναι. Είναι αρρώστια αυτό. Να πάει να του το πει κάποιος. Μην πάει εσύ, τι που είπες εσύ. Άστο. Άστο εσύ. Χάσατε πάλι, α. Έχασα. Δεν πειράζει, το εξάρισμα μου. Ποιο εξάρισμα μου. Έχεις χάσει 300 ευρώ. Φτάνει πια. Από πού γρήγορα μοιράζει. Κι άλλο. Από πού είσαι. Από τη Ρωσία. Α, από τη Ρωσία. 17. Κι άλλο. Άντε πάλι έχασα. Το ξαναχάσατε. Α, ένα κι εγώ. Τι κάνεις μου, να κι εσύ. Γιατί. Κι άλλο. Κι άλλο. Δεν θα θέλει καθόλου απόψε. Δεν πειράζει. Αλλού χάνω. Αλλού θα κερδίσω. Παιδάκι μου, άρεσε τη φιλοσοφία. Το 16, εντάξει. Ποιο 16, παιδιά. Αυτή μπορεί να ξεπλένει βρώμικο χρήμα. Εσύ τι κάνει, τι ξεπλένει το μισθό σου. Να σας πω, κύριε, μην του δίνετε άλλο. Έλα, βρε. Μην του δίνετε άλλο. Όχι, μην φτάνει, γιατί δεν είναι άνθρωπος. Φτάσαμε. Αγαπούλα μου, τι ωραία ιδέα είχες να φύγουμε δύο μέρες. Να έρθουμε σε αυτό το απόμερο χωριοδάκι. Πώς γουστάρω. Α, τώρα θα το δεις που θα βγούμε βόλτα με τις πλάκα. Τι όμορφο μέρος είναι. Έχει μόνο 12 κατοίκους, ε. Αλήθεια. Μόνο. Ρίση Θοδωρή, αυτή η Αθήνα, πώς την αντέχουμε άλλο. Τι πόλη έχει γίνει. Αβίωτη είναι, αβίωτη είναι. Και τι στρες. Το κυκλοφοριακό, το ένα. Για να πας μόνο Φιλαδέλφια Χαρνών. Μετά θες χάπια. Δεν μπορεί να ηρεμήσεις. Φιλαδέλφια, γιατί τι δουλειά έχεις εσύ στη Φιλαδέλφια. Δανείζομαι μια διαδρομή, ρε μωρό μου. Ξεκόλα, ακόμα το στρες της Αθήνας έχεις. Ποια διαδρομή, ένα παρκάρισμα να σου βγει λάθος. Πρέπει να πάρεις ηρεμιστικά για να συνέλθεις. Και θόρυβος παντού, βουν, βουν, βουν. Θέλεις πω τώρα κάτι. Το ξέρεις ότι έχει γίνει μια έρευνα που λέει ότι ένας άνθρωπος που ζει 24 ώρες το 24ωρο στην Αθήνα βάλεται από έναν διαρκή συνεχή βόμβο. Βόμβο. Μην ησυχάζεις ποτέ, έχεις ένα βόμβο. Τι είναι αυτό. Αυτό το πράγμα ξυστήνει για τα νεύρα του ανθρώπου. Ο συνεχής βόμβος. Ενώ εδώ όμως, αγάπη μου, αγάπη δεν θα μου, ακούσουμε τίποτα μου. Γιατί είμαστε στην άκρη του Θεού. Άκου αυτή την ησυχία, πεθαίνω. Άκου. Βόμβα! Τι είναι αυτό! Θοδωρούλη, πείνασα. Α, θα σε πάω στην ταβέρνα του Μπαρμπαθόδωρου. Ναι. Κάτι κοψίδια. Θα τρελαθεί. Πεθαίνω στην πείναξε στη Θαγούσταρα τώρα να φάμε έτσι τζατζίκια, κοψίδια, φουρνοπατάτες. Έχει, πεθαίνω. Ντόπιο κρασάκι. Κάτσε να ρωτήσουμε μέχρι τι ώρα κρατάει αυτή η ταβέρνα. Μήπως. Ναι, γεια σας. Είμαστε αυτοί που ήρθαμε πριν λίγο. Μέχρι τι ώρα μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα του Μπαρμπαθόδωρου? Έχει κλείσει. Άντε καλή. Έπαθε εγκεφαλικό, λέει ο κύριος αυτός. Σοβαρά. Ποιος? Ο Μπαρμπαθόδωρος έπαθε εγκεφαλικό. Και είναι στη Λαμία. Στη Λαμία το πήγανε. Ω, τον καημένο, τον φουκάρα. Μάλιστα, να σας πω, σε περίπτωση που εμείς όμως πεινάμε, τι μπορούμε να. Υπάρχει κάτι σε εσάς στο ξενοδοχείο, γιατί εδώ πού να βρω. Δεν έχετε τίποτα. Στη Λαμία μόνο. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Τι να πω, θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ούτε τόστ. Καμιά ομελέτα, τίποτα. Ασθενείς και οδηπόρους όλους στη Λαμία τους θέλουν. Ναι. Ευχαριστώ, γεια σας. Ακούς. Τίποτα, μόνο στη Λαμία. Πω, Θοδωρή μου. Αγάπη. Πάμε Λαμία, μωρό. Τι λες, αγάπη, τώρα.
Πότε θα πάω. Εκεί τι θα κάνω εγώ τώρα. Θα πω στο αυτοκίνητο κάνω 40 χιλιόμετρα στροφές για να πάω στη Λαμία από εκεί. Μα πεινάω. Έλα μωρό, ξέχασε το τώρα. Μα πειράζει. Δεν μπορώ να το ξεχάσω γιατί δεν θα πάθω καούρα εγώ άμα δεν φάω. Κάτσε εδώ να κουλάρουμε λίγο. Μα εγώ δεν μπορώ να κουλάρω νηστικιά. Νηστικιά παθαίνω υπερένταση. Ναι, και εγώ όμως αγάπη μου δεν μπορώ να οδηγάω τώρα 40 χιλιόμετρα. Έλα ρε αγάπη, πετάξω να πάμε Λαμία να πάμε κάτι. Είναι δυνατόν, είσαι με τα καλά σου. Ακόμα δεν ήρθαμε ρε Δήμητρα και θα με βάλεις μέσα στα αυτοκίνητο. Με μόνο την πάρτι σου! Δεν οδηγάς ποτέ, εγώ οδηγά! Πάνε, μην κάνεις σαν τρελός! Είσαι με τα καλά σου, δεν οδηγά! Όχι, δεν οδηγά! Μην κάνεις σαν τρελός, εντάξει! Άμα είναι να σε πάω στη Λαμία να σου κάνουν ηλεκτροσόκ! Δεν τη γλιτώνεις στη Λαμία, κάποιος θα κάνει ηλεκτροσόκ εκεί! Μεγάλη πόλη είναι! Τρως καρδιά μου αυτά τα τυροπιτάκια. Είναι μια εβδομάδα στην τσάντα. Θα έχουν χαλάσει, πίστεψέ με. Λες να έχουν χαλάσει. Ρε μωρό μου, χαλάει το τυρί. Σοπα, τα είχα ξεχασμένα εκεί μέσα. Να χαλάνε. Κοίταξε τον αρε. Το ρισκάρεις αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν πεινάω. Εγώ γιατί δεν τρώω, νομίζεις. Θες να τα φας. Ναι, φάτα. Τι να πω. Και μήπως δεν στο έπαρε αγάπη μου, το τυρί είναι χαλασμένο αγάπη μου, ήρθες, είσαι ξεροκέφαλος άνθρωπος, να τους, τα αντερά του έχει βγάλει, ωραία εκδρομή, μπράβο. Καρδιά μου, γλυκιά μου, αγαπούλα μου, πώς είσαι μωράκι μου. Χαλιά μου. Ματάκια μου γλυκά. Έχεις όμως πολύ μεγάλη ευθύνη, Θοδωρή. Σούπα το τυρί δεν είναι εντάξει. Έτρωγες, αχ, αγάπη μου, ξεροκέφαλη αγάπη. Ρε Θοδωρή, συγγνώμη, τι είπα τώρα, έκανα κάτι και σε έφυξε. Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι πάλι παρεξηγήθηκε. Ξέρω ότι είναι παράξενος άνθρωπος κιόλας. Όλο τώρα λέει αυτή και όλο στο ίδιο σημείο. Τώρα αυτή προσπαθεί να έρθει σε όργασμο, Ακαημέν. Τη λυπάμαι, τόση ώρα υποφέρει, ταλαιπωρείται. Άστο βρε αγάπη μου, αφού δεν σου βγαίνει, άστο! Τι κάνεις αγάπη, τι πράγματα είναι αυτά! Τι πράγματα είναι αυτά! Τώρα ταλαιπωρεί και ταλαιπωρεί και εμάς, δεν μπορώ κι εγώ να χαλαρώσουμε ήρθαμε. Ναι, τώρα άρχισε να μου τη δίνει και εμένα όμως. Έτσι μπορεί και τα πάω μέσα να πούμε να τον βοηθήσω. Τι να, ποιο να βοηθήσω. Τον άνθρωπο, αφού δεν ξέρει που του πάνε τα τέσσερα. Ναι, γιατί σ' άφησα εγώ εσένα ποτέ έτσι, τόση ώρα. Εντάξει, τόση ώρα. Εγώ επιταχύνω μόνη μου, γι' αυτό. Επιταχύνει μόνη της. Ναι. Είσαι Θοδωρή, κρυώνεις. Πώς δεν κρυώνω, αγάπη μου, τουρτουρίζω. Πω, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα τι σύστημα είναι εδώ πέρα σε αυτό το πράγμα να κλείνουν 10 η ώρα τα καλοριφέρ. Ναι, εντάξει, αγάπη μου, μπορεί να είναι καλός ο καιρός. Εγώ τουρτουρίζω από το που έκανα με το πριν. Ωχ, Θεούλη μου. Να σου πω, ρε μωρό. Έλα, αγάπη. Βγάλε το μπουφάν σου, ρε αγάπη. Βγάλε το μπουφάν σου. Έχεις πάρει τώρα. Αφού πήγαμε και αγοράσαμε αυτά τα ωραία, τα εσόρουχα, τα. Δεν μπορούμε να τα δούμε κι εμείς έτσι χορεμένα λίγο φέρει πριν. Λίγο κρυώνω. Έλα, θα ζεσταθείς για να ζεσταθούμε το κάνουμε αυτό, έτσι, να ανάψουμε λίγο. Έλα, βγάλω το. Περίμενε, γιατί κρυώνω. Έλα, μωρό μου, έχει πολύ κρυό. Ωραία, παγωνιά. Βγάλε γι' αυτό. Τι μωράκι μου, και αυτό. Ναι, ρε, μωρό μου, βγάλω το να φάνω, με σήκω πάνω, χόρεψε, κάνε. Μα τι να χόρεψω, ρε Θοδωρή, κρυώνω! Με την κίνηση θα ζεσταθίζει, αγάπη. Μα τι να κάνω, δεν μπορώ εγώ να κρυώνω και να χορεύω. Έλα, βγάλω το, χόρεψε λίγο, άντε, πώς θα το. Αυτό είναι, μπράβο, έλα, ταρά. Ταρά, τι κάνεις. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τι ιδέα. Σούπερ, περίμενε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει όργιο. Έχω ένα όργιο υπόψη που να κάνουμε. Λοιπόν, κοίτα. Έλα από κάτω. Τώρα είναι σαν να έχω κάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο, σε άρρωστη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πώς το καταλαβαίνεις, εσύ να είσαι με τον μπουφάν, εγώ να τουρτουρίζω για να τη βρεις εσύ. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι αυτή η ισότητα των δύο φίλων, είναι αντιμετώπιση του άντρα προς γυναίκα που σέβεται αυτό. Αυτή η γυναίκα την πας εκδρομή. Ποιος χειροκροτάει. Ξυπνήστε. Τι έγινε. Ήρθα να καθαρίσω. Μα τι. Συγγνώμη. Μα είναι 7:30 ώρα. Καλά.
Συγγνώμη, θα περάσω αργότερα. Πώς μπήκε αυτή τώρα, Θοδωρή? Τι είναι? 9:30 ώρα, μήπως ενοχλώ? Αχ, ναι, δεν έχουμε. Πρέπει να αλλάξω τα σεντόνια. Μα δεν έχουμε ακόμα ξυπνήσει. Είμαστε εκδρομή. Να έρθετε μετά. Ωραία, πέστε μου πότε θέλετε να έρθω. Εντάξει, μια ωρίτσα, δύο. Εντάξει, συγγνώμη. Άντε. Τι θα γίνει, θα ξυπνήσετε 12 η ώρα. Τι έγινε τώρα, 12 είναι. 12 η ώρα, όλοι οι άλλοι έχουν ξυπνήσει. Ναι, αλλά εμείς τι φταίμε τώρα, μην θέλουμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε πτώματα, εκδρομή έχουμε πάει. Μα θέλω να αλλάξω τα σεντόνια. Εντάξει, μετά όμως, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή. Διακοπές είμαστε, κυρία μου. Γιατί μας ενοχλείτε. Έλα, ρε Δημήτρα, ρε αγάπη μου, ρε αγάπη μου. Τι πω, κοιμάμαι, αγάπη. Κοιμάσαι στην κυρία, εγώ. Τι τσομπαναριό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και με το που φαν κοιμήθηκες εσύ, εσύ είσαι ο τσομπάνος. Τι, εγώ είμαι τσομπάνος, ρε αγάπη. Αφού ξερνούσα χθες όλη τη μέρα, με το έκανα. Πάγωσα. Είναι και άρρωστος και έχουμε έρθει και στην κυρία. Τι θέλει αυτή εδώ τώρα. Τι θέλετε, μα τώρα. Εγώ δουλεύω. Θέλω να καθαρίσω το δωμάτιο. Μόνο το δικό σας έχει μείνει και περιμένω πότε θα σηκωθείτε. Εντάξει, έτσι, τώρα θέλω να σηκωθούμε. Μα φύγε από εδώ τώρα. Μην μιλάς έτσι. Μην μιλάς έτσι. Πόρα, τι άσχημα που πέρασα. Γάμο, τι σηκώσει, σηκωπάμε. Με τα ρούχα κοιμήθηκε. Πω, πω, πω. Εδώ χωράω. Εδώ, μωρό μου, χωράς, χωράς, άνετα, ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω να χωράω. Χωράς! Χωράω. Αφού είσαι καλό στο παρκάρισμα, μωρό μου. Έλα, τρεις ώρες, δεν θα βρούμε άλλη θέση, ψάχνουμε. Εσύ κοίτα τώρα λίγο για να... Δεν θα ξαναβρούμε, έλα, θα σε βοηθήσω εγώ, λοιπόν, έλα. Περίμενε. Λοιπόν, εντάξει, βλέπεις. Περίμενε. Έλα, 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 είσαι εντάξει, είσαι εντάξει. Έλα. Ωραία, γάμο, το... Τι είναι, χτυπήσαμε. Ρε, Δημήτρα, πού κοιτάς εσύ? Πίσω. Τι πίσω, πίσω κοιτάω εγώ, ρε, αγάπη μου. Αφού πηγαίνει πίσω τα μάξι, πίσω τα κοιτάω. Εσύ μπροστά σου. Μπρος έπρεπε. Πού έπρεπε, ρε, αγάπη μου. Βγες έξω, περίμενε. Βγες έξω, ναι. Βγες να μου λες, άμα το χτυπήσω εδώ. Περίμενε, καταρχάς του κάνα ζημιά. Περίμενε. Όχι από εκεί. Όχι από εκεί, απ' την άλλη. Από πού? Από εκεί έκανα ζημιά. Δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, βλέπε τώρα. Βλέπε, μην χτυπήσω εκεί. Πρόσεχε. Ναι, έλα. Πήγαινε. Οχ. Μα, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, γιατί με έχεις εκνευρίσει. Πάμε αλλού. Εδώ δεν μπορείς να παρκάρεις. Δεν χωράμε, έτσι μα τσίμα. Μα το είπα ότι δεν χωράμε, ρε αγάπη μου. Αυτό, πες, αλλά πού να δω. Έχεις πάρει, δεν έχεις πάρει. Σεις πάρει πλοίο. Σούπα, ένα μικρό αυτοκινητάκι χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα που πήραμε? Σιγά, θα με σκοτώσει. Κάτσε, Θοδωρή, να δούμε. Πού πάμε? Πού είναι, για δες εδώ τι λέει, τι λέει. Που, α, εδώ λέει πλαπούτα. Όχι. Πού είναι η Φραγκοκλησιάς, ρε γαμότο μου. Περίμενε, ρε αγάπη μου, να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο. Για ρωτά εδώ. Να, γεια σας, σταμάτα. Γεια σας. Θα θέλαμε, η οδός Φραγκοκλησιάς, μήπως ξέρετε πού είναι. Α, κοκάλωσε, δεν απαντάει καθόλου. Φραγκοκλησιάς. Από πού είστε εσείς? Αλμπάνια, Αλμπάνια. Καλά κρασιά. Έλα, ρε Θοδωρή, μην φεύγεις, να πούμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο. Επειδή είναι Αλβανός, δηλαδή, ντροπή. Κάπως να φερθεί σαν άνθρωπος. Πού είναι τώρα? Κάτσε εδώ, θα στρίψω τώρα να μου πεις εδώ τι λέει. Πού, για να δω. Να πάρουμε αυτό το δρόμο. Εδώ, πού. Εδώ. Κανάρι λέει εκεί. Κανάρι. Έλα να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο. Για ρωτά εδώ. Για ρωτά. Γεια σας. Να σας πω, η οδός Φραγκοκλησιάς είναι κάπου εδώ γύρω μας, είπαν, αλλά πού ξέρετε? Ναι, δεν μη ρωτούμε εκ τζετόγιες. Δεν ξέρω πού είναι. Έλληνας είστε εσείς? Είστε τουριστός Πόλσκι. Έχεις ξεχάσει τη γλώσσα σου, δεν ακούς πώς μιλάει. Καλά, μη φωνάτε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αμάνε, Θοδωρή, μη μιλάς έτσι. Καταρχήν κοντεύω να ξεχάσω τη γλώσσα μου, έχω να δω Έλληνα εδώ και τρεις μέρες. Όλο ξένοι είναι. Τι να κάνω κι εγώ? Πρέπει να έχουμε, μωρέ, αυτό το χάρτη που έχουν οι ταξιτζίδες. Κάτσε να ρωτήσουμε τα κορίτσια εδώ, τα κορίτσια. Για ρωτά τα κορίτσια. Κορίτσια, να σας πω κάτι. Ψάχνουμε την οδό Φραγκοκλησιάς. Πώς ξέρετε πού είναι? Αριστερά. Όχι, δεξιά. Μάλιστα. Μια που με λίγο σε. Ευθεία ή δεξιά. Μπράβο. Περίμενε. Μπράβο, από πού είστε για να ξέρουμε μήπως μας στέλνετε άλλα ντάλα. Είμαστε Ουκραίνα. Ευχαριστούμε, γεια. Ουκρανία και η Ουκρανία εδώ πέρα έχει έρθει.
Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εγώ φοβάμαι ότι δεν τη βρούμε τη φραγκοκλησία στο τέλος. Μα δεν υπάρχουν πια Έλληνες στην Αθήνα. Εγώ άλλο φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι ότι τελειώνουν οι Έλληνες. Ρε αγάπη μου, να κάνουμε ένα παιδί. Ένα παιδί, να υπάρχει ένας Έλληνας ακόμα. Δεν γίνεται αυτό. Απειλούμαστε σαν έθνος. Αυτός είναι Έλληνας. Ο μαύρος είναι. Εδώ είναι, έτσι το βρήκαμε, εδώ, την ναι. Αγισιλάου. Αυτή είναι, νάτι. Βρήκαμε την Αγισιλάου, επιτέλους ρε παιδί μου, και έλεγα εγώ κάπου εδώ είναι. Ρίχνε, προχώρα. Μη σταματάς. Γιατί? Προχώρα, κάτσε το 25. Το 25 εδώ είναι. Ας το 25, προχώρα, υπάρχει λόγος. Πού να πάω? Προχώρα. Γιατί αγάπη μου, τι. Υπάρχει πίσω ένα αυτοκίνητο, το βλέπεις πίσω, ένα κόκκινο. Να. Ένα τζιπ. Ξέρεις πόση ώρα μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί εμάς. Γιατί το ξέρεις? Δεν ξέρω, προχώρα. Ποιος είναι αυτός? Εσύ θα το ρίξεις, στρίψα να δούμε. Αυτός με τα μαλλιά. Έρχεται πάλι, ναι. Ναι, το βλέπω. Το βλέπεις? Τι είναι αυτός, παιδί μου? Δεν μου λες, θα το ρίξεις καμιά γκόμενα εκείνο άντρας της. Τι είναι? Α, κόστης μαλακίες τώρα, λέγε τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, μας ακολουθεί πολλή ώρα. Μας ακολουθεί, τι είναι. Κάτσε, στρίψω από εδώ να δεις. Στρίψα. Να δεις, θα πάει αυτή αυτό. Για να δούμε. Έρχεται. Τι είναι αυτό τώρα? Να σου πω, στρίψε κάπου κουφά. Στρίψε κάπου να το μπερδέψουμε, να δούμε. Έρχεται όμως, το βλέπω. Έρχεται. Θα τα ανεβώ από εδώ πάνω. Για ανέβα. Έρχεται. Στρίψε κάπου παράνομα, αν μπορείς να βρεις ένα μέρος για να δούμε. Να πάω ανάποδα. Πήγαινε ανάποδα, ναι. Πες μου κάποιο, το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρω ρε παιδάκι. Είναι αυτός ρε παιδάκι. Καταλαβαίνω. Είναι πολλή ώρα. Για να πω εδώ αριστερά. Για πες εδώ, πες αριστερά. Πες αριστερά. Α, γυρίζει και πίσω. Τι γίνεται τώρα, μας ακολουθεί ακριβώς από πίσω μας. Θα κατεβώ μωρέ τώρα να το ρωτήσω ποιος είναι και τι. Όχι. Σίγουρα ρε Θεοδωρή, δεν είσαι δύο σφαλιάζε, δεν το πω εγώ. Ρε, κόστης βλακίες. Κάτσε να δούμε τώρα. Για πήγαινε αλλιώς, πήγαινε. Κάτσε, μην κοιτάμε κιόλας. Να με αυτός τώρα τι είναι κοντά. Ε. Για να δω, έστριψα. Έστριψες. Έρχεται. Όχι. Εντάξει, δεν έρχεται. Πήγαινου. Εντάξει. Ξέρεις τι, έφαγα κόλλημα, λέω, δεν μπορεί τόση ώρα. Από τη Μεσογείο, από πίσω μας συνέχεια. Ναι, η Αγισιλάου τώρα που είναι, μπορείς να μου πεις. Α, δεν ξέρω που είναι η Αγισιλάου. Δεν ξέρεις η Αγισιλάου, κάναμε δύο ώρες να βρούμε την Αγισιλάου. Τώρα με την παράνοια σου μας ακολουθεί. Δεν ξέρω, εγώ τρόμαξα. Ωραία, βγάλ το χάρτη τώρα. Τι, δεν ακούω. Ναι, έλα Μάκη. Και δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει το αυτοκίνητο. Άκουγε ο Θοδωρής ένα βζουν και έχει βγει έξω να το δει. Να τον πάρει σε λίγο, να σε πάρει αυτός. Τώρα περίμενε, είναι επίγον. Περίμενε. Θοδωρή, περίμενε, μωρέ, δεν ακούει. Θοδωρή! Θοδωρή! Τρελό είσαι, παιδί μου! Τρελό, Μάκη, είναι χαζός ο φίλος σου. Αγαπούλα μου, σου λέω θέλω τσίσακ, σταμάτα κάπου, δεν μπορώ άλλο. Τσίσακι μου θέλει τσίσα, περίμενε, κάνε λίγο υπομονή. Τι μου λες υπομονή, πολλή ώρα και όλο μου λες θα βρούμε ένα καλό σημείο, πού. Ναι, αγάπη μου, δεν μπορώ, περίμενε λιγάκι, δεν μπορώ, εδώ πού να σταματήσω. Να, αυτό εδώ σταμάτα, εδώ, δεν μπορεί, πού θα κατουρίσει εδώ αγάπη μου, ούτε ένα δεντράκι δεν έχει, θα δουν όλο τον κόλο σου, δεν κάνει. Έλα αγάπη μου, θα το κλέψω εγώ πίσω από ένα αυτοκίνητο. Τι θα το κλέψεις ρε, δεν κλέβεται, δεν κλέβεται, κάνε υπομονή, θα σου βρω, θα σου βρω. Δωρή, να σου πω. Ναι, μωρό μου. Να, εδώ. Όχι, αγάπη, κάτσε, πού θα παρκάρω εδώ, έρχομαι το αυτοκίνητο από πίσω. Μα κάπου εδώ θα κάνω πίσω από το αυτοκίνητο. Έλα ρε Δήμητρα, σε παρακαλώ. Κάτσε, κάνε λίγο υπομονή, περίμενε. Μα δεν μπορώ. Ρε, όλο το αυτοκίνητο σε πιάνει, ρε παιδί μου. Μιλάει ένα πράγμα απίστευτο αυτό. Μα τι να κάνω, αφού με πιάνει, τι να κάνω. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Δημητρά, να σου πάρω ένα καθετήρα, να τον έχουμε στο αυτοκίνητο να πει και με ένα ήσυχο λίγο. Πολλά αστιάκια λες. Εδώ! Μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Πα
θέλει. Έλα, γιατί. Σταμάτα, παιδί μου, τι κάνει. Έλα, αγάπη, μου αρέσει όταν οδηγεί, δεν το ξέρει. Και τι θα πει τώρα αυτό το πράγμα, έλα, ρε παιδί, θα δει, θα σκοτωθούμε. Έλα, φύλαμε. Θα σκοτωθούμε με θερμό άντρας. Φύλαμε. Έλα, ρε Θοδωρή, για όνομα του. Μα δεν μπορώ, αγάπη μου, να συγκεντρωθώ στην οδηγία. Μα είναι δυνατόν να σου κάνω έτσι και να γραγαλιέσαι? Πότε δεν έκανε έτσι? Πώς την έκανα, πότε? Μα τώρα τι ξενεροσχέσεις είναι αυτές? Σοβαρά μιλάς τώρα? Ναι, άσε με τώρα. Τι θύμωσες? Ναι, είμαι θυμωμένη, γιατί όλο κοιτάς μπροστά και φυσικά. Και πού θες να κοιτάω, δηλαδή. Τι θα πάθουμε, ναι. Τι θα πάθουμε, θα τρακάρουμε, μωρό μου, τι θα πάθουμε. Πλάκα κάνεις? Όχι. Θύμωσες? Ναι. Ναι, είμαι θυμωμένη. Τι να σου πω, αγάπη μου, καλύτερα θυμωμένη παρά μπαταρισμένη.